Με μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και συγκίνηση, την οποία λάμπρινε σε υπέρμετρο βαθμό η παρουσία του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, του κορυφαίου Έλληνα επιστήμονα στον τομέα των μαθηματικών και της τεχνητής νοημοσύνης, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 9ου συνεδρίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών. Η σκηνή του πειραματικού θεάτρου στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου αποδείχτηκε πολύ μικρή για να χωρέσει το τεράστιο ενδιαφέρον ιδίως των νέων παιδιών που έσπευσαν για να δουν και να ακούσουν τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη που είναι καθηγητής στο MIT και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκτός από τα γράμματα βλέπουμε ότι οι κριτές συνδέονται έτσι, με μια αναδίπλωση του χρόνου, ακόμα και με τη γέννηση της επιστήμης των υπολογιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η περιφέρεια Κρήτης βράβευσε τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη όπως και τον David Holton, ομότιμο καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς και η βράβευση του Νίκου Χατζάκη, επίκουρου καθηγητή νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης. Ο ίδιος είναι επικεφαλής μιας άκρο σημαντικής μελέτης που φέτος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς μαζί με τους συνεργάτες του έβαλαν στο μικροσκόπιο ένα ένζυμο που ονομάζεται CRISPR. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει ήδη καταφέρει να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο καρκίνος και άλλες ασθένειες μελετώνται. Αποτελεί ένα υπερόπλο για τους γενετιστές και αναλύθηκε εσωτερικά και διεξοδικά για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα από τον κρητικό επιστήμονα, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο μέλλον για την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ πάρα πολύ ανθρώπους, οικογένεια, γονείς, μας μάθανε από μικρούς να δουλεύουμε σκληρά. Πανεπιστήμιο, Κρήτης, τμήμα χημίας, μεγάλους στόχους, να μην φοβόμαστε, μας δώσανε βάσεις, σκληρές βάσεις, δυνατές βάσεις να το χωρίσουμε. Η συγκίνηση όμως κορυφώθηκε με τις βραβεύσεις του Σοκράτη Τσουρδαλάκη και του Δημήτρη Παπαδοδημητράκη για την προσφορά του στην ελληνική ομογένεια. Η οποία δεν ανήκει σε μένα. Προσπάθησα όσο μπορούσα και εγώ και η γυναίκα μου, την κόρη που έχουμε, να την κάνουμε κριτική. Έξω από την Ελλάδα ζει μια άλλη Ελλάδα, η οποία δικαιούται Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού. Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να δυναμώσει και να βαθύνει τις σχέσεις της Ελλάδος με τον απόδημο ελληνισμό και επίσης επιτέλους να εκπληρώσει την ηθική κυρίως αλλά και η δημοκρατική υποχρέωση που έχει να παράσει ψήφο στον απόδημο ελληνισμό. Οι απόδημοι Κρήτες επεφύλαξαν και μια μικρή έκπληξη για τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Μια τούρτα στο σχήμα του νησιού με στίχους από τον Ερωτόκριτο. Κίνηση που συγκίνησε ιδιαίτερα το Σταύρο Αρναουτάκη. Πραγματικά συγκινητική στιγμή όταν σε τιμά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, αλλά όλο αυτό το συνέδριο έδωσε μια συγκίνηση.